Με τον Νατέλ να γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Κέρδισε ο Σόουζα, επανέρχεται, κάνει το σουτ πάνω από την εστία. Αυτή είναι η πρώτη τελική για το Αποέλ. Αρχίζει τη δημιουργία του παιχνιδιού του Αποέλ, ενώ ο Κριασβίλη πέρασε πάρα πολύ ωραία και βρήκε τον Δεβισέτη. Περιμένει ο Νατέλ, έχουμε πέναλτι. Προσπάθεια από τον Δεβισέτη, πέφτει, είναι ανοιχτό το χέρι του. Να δούμε σε ποιο σημείο χτυπάει μπάλα. Αν είναι στον ώμο ή στο χέρι, θα το δούμε ξανά και ξανά. Ποδοσφαιριστή θα πάει στο VAR να το δει. Ναι, ναι. Και εδώ είναι. Είναι μεταξύ στήθους και ώμο που χτυπάει μπάλα στην προσπάθεια του Ντεβινσέτη. Αλλάζει την απόφασή του. Θα δώσει ελεύθερο διαιτή και η μπάλα θα πάει στον τερματοφύλακα Μολ. Ο Σόουζα, ο Ντεβινσέτη θα δώσει στον Νατέλ το σουτ κοντράρι. Μπάλα στο δοκάρι. Να η μεγαλύτερη φάση στον αγώνα. Στον Εντογκαλά βγήκε πρώτος ο Σαμπίνια. Έγινε το σουτ στη συνέχεια από τον Σαρβό. Δεν απειλήθηκε ωστόσο ο Σκουφέτ. Εντογκαλά με φάλτσα η σέντρα του στην περιοχή. Πέρασε η μπάλα. Σάβιτς από κοντά δεν μπορεί. Γύρισε ωραία. Έκανε το σουτ. Απέκρουσε ο Μόλ ασταθώς. Να στέλνει απέναντι για τον Καρό. Το γύρισμα. Πέφτει ο Μόλ και πάλι. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού μπροστά του. Προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή ο Νατέλ. Έκανε το σουτ στην κλειστή γωνία. Ανάγκασε τον Μόλ να στείλει την πάρα σε κόρνερ. Νατέλ. Και πάλι σουτάρει. Ο Σόουζα έχει μεγάλη ευκαιρία. Ο Μόρ θα αποκρούσει. Κα, έξω από την περιοχή του Αποέλ. Δοκιμάζει το σουτ πάνω από την εστία. Είναι ο Μανρίκε και θα προτιμήσει να παίξει κάθετα για να δούμε ευκαιρία με τον Σάλι. Το σουτ αποκρούει ο Σκουφέτ. Σουτ από τον Νατέλ. Κόντρα κάπου η μπάλα. Ζητούν από πλευρά Αποέλ πέναλτι. Αν έχω αντιληφθεί σωστά, κάτι μου λέει ο Ανδρέας Οδυσσέος από τον πάγκο. Μιλούν για χέρι. Κόρνερ λέει ο διαιτητής μετά από την εξέταση και από το VAR. Δίνοντας τον Κριασβίλη, παρακάνουν το 1-2. Έκανε το σουτ, ο Μόλ δεν ευνηδιάστηκε. Στον Νατέλ πάει μπάλα, έκανε το σουτ. Κόντραρε, ανάποδο πάει να γίνει στη συνέχεια και έχουμε φάουλ. Δεύτερη κίτρινη στον Σεπάκ. Κόκκινη κάρτα, νέα δεδομένα στον αγώνα στο 79ο λεπτό. Έστειλε για τον Μακλίτσα, η κεφαλιά, έχουμε κόρνερ. Φωνές πάλι για χέρι. Έχει εξεταστεί η φάση από το VAR και συνεχίζεται. Βγήκε η παλιά για τον Βίλσον, τον έκλεισε ο Σάβιτς. Έδωσε ευκαιρία μεγάλη ο Μάντζης, ο Σκουφέτ λέει όχι. Μάντζης, κατάφερε, γύρισε ο Σκουφέτ και πάλι. Ο Μανρίκε έστειλε την μπάλα απέναντι ευκαιρία, να το 1-0. 1-0 ο Μάντζης. Ο ποδοσφαιριστής που του έδωσε την πάσα. Ο Ευτυχίδης νομίζω και αυτός που μπήκε ως αλλαγή, αυτός είναι που δίνει την ασίστ. Σαν μπάλα το γύρισμα, το σούτ από κοντά, να το γκολ για το Αποέλ, ισοφάριση! Πώς μπαίνει το γκολ, εντελώς μόνος εδώ ο Σόουζα, προλαβαίνει ο Καρό. Το άγγιγμα της μπάλας ήταν αρκετό. Ο Κριασβίλη δεν θα κάνει σωστή πάσα, σφύριξε για τελευταία φορά ο Νεοκλέους. Ισόπαλο 1-1 με δραματικό τέλος.